Τραγωδία στο φαράγγι της Αμαριάς. Μια γυναίκα 33 ετών, Ουκρανή, κατοικός Γερμανίας, έχασε τη ζωή της με ένα πραγματικά οδυνηρό τρόπο λίγο πριν ολοκληρώσει τη μεγάλη διαδρομή. Περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από την έξοδο του φαράγγιου προς Αγία Ρουμέλη, στις γνωστές πόρτες εξαιτίας της καταρακτώδους βροχής που έπληξε το δρυμό, ένας βράχος αποκολλήθηκε από μεγάλο ύψος. Έπεσε αρχικά πάνω σε δέντρα και από εκεί, διαγράφοντας μια απίστευτη πορεία, χτύπησε τη γυναίκα προκαλώντας της ένα μοιραίο τραύμα στο μυρό. Έπεσε μία πέτρα και από καραμπόλα σε δέντρο, χτύπησε μία τουρίστρια στο μυρό, έσπασε το μυρό της. Άμεσα σήμανε συναγερμό στις αρχές. Ελικόπτερο της ΕΜΟΔΕ απογειώθηκε από το Ηράκλειο, μεταφέροντας δυνάμεις της τρίτης ΕΜΑΚ που προσέγγισαν το σημείο της τραγωδίας. Unfortunately, it is what it is. Rescue team came and they tried their best. Πέθανε από αιμορραγία κατάσχετη, παρότι βρέθηκε γιατρός τουρίστας εκεί και το προσωπικό του ΦΠΚΑ, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία και πέθανε μέσα στα 40 λεπτά περίπου η γυναίκα. Την είδαμε τη γυναίκα. Εμείς είδαμε όταν ήταν τριγύρω όλοι και τη βοηθούσανε. Αυτό μόνο είδαμε, πως προσπαθούσαν να την φέρουν πίσω. Έχετε εικόνα, έχει τύχει λεωστά. Έκανε μια ραγδαία βροχή από τις 12.30 μέχρι και τις 2 και εντάξει, όταν είναι στο βουνό το καταρακτώδη βροχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ξεκολλάνε οι πέτρες από δεξιά-αριστερά, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να προστατευτείς δηλαδή από πέτρα η οποία πέφτει από 200 μέτρα ύψος. Στο φαράγγι της Αμαριάς η αγωνία χτύπησε κόκκινο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι κατολιστήσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν ανησυχία για την τύχη των υπολείπων περιπατητών. Δεν είχαμε ακούσει πως θα έβρεχε αυτή την ημέρα, δεν ξέραμε. Εμείς πήγαμε και ήταν πολύ, πολύ βροχή, πολύ έπεσε. Είμαστε κάτω, την τελευταία μία μισή ώρα πριν να τελειώσουμε, συναντήσαμε, άρχισε και έβρεχε πολύ. Και ήταν οι ανθρώποι παντού και μας λέγανε γλίγορα, γλίγορα να φεύγουμε, να περνάμε, να φύγουμε. Γλιστούσε πολύ. Και είπε να προσέχουμε. Δηλαδή, προσέχαμε πολύ γιατί γλιστρούσε. Πολύ βροχή έβρεχε. Σύμφωνα με την ενημέρωση του φορέα διαχείρισης του φαραγγιού, 1.074 ήταν οι επισκέπτες που βρίσκονταν στη Σαμαριά την ώρα της τραγωδίας. Και ο αγώνας για να βγουν όλοι σώοι στην έξοδο ήταν μεγάλος. 5 λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα, στο λιμάνι της Αγίας Ρουμέλης είχε βγει το σύνολο των επισκεπτών. Εκτός από 2 άτομα που βγήκαν από την έξοδο στο Ξυλόσκαλο, με το λιμεναρχείο να έχει δώσει σαφή εντολή να μην αναχωρήσει το πλοίο Δασκαλογιάννης από Αγία Ρουμέλη για Σούγια και Παλαιόχωρα, αν δεν ολοκληρωθεί η επιχείρηση μεταφοράς των περιπατητών. Καλεστήκαμε την πολιτική προστασία για να έρθουμε να συμβάλλουμε στις πρώτες βοήθειες για τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί. Μέσα στο φαράγγι παρέμειναν 10 άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία και θα διανυκτερεύσουν στον οικισμό. Έχουμε κρατήσει στον οικισμό τον παλιό της Σαμαριάς 10 άτομα για ασφάλεια, επειδή κατέβασε νερό το ποτάμι και για λόγους ασφαλείας τους κρατήσαμε εκεί για να κάνουν μια διανυκτέρευση εκεί. Mm-hmm. Και τώρα έχει μέσα στον οικισμό εκεί στη Σαμαριά, έχει φαγητό, έχει τα απαιτούμενα, έχει ναι, που να φιλοξενηθούν. Υπάρχει το απαιτούμενο φαγητό, υπάρχουν και οι φύλακες εκεί, οι οποίοι θα τους φιλοξενήσουν για ένα βράδυ. Τίποτα δεν προοικονομούσε την τραγωδία. Τα προγνωστικά μοντέλα δεν έδειχναν βροχόπτωση στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς. Με την αλλαγή του καιρού να χαρακτηρίζεται απρόβλεπτη και ουσιαστικά να πιάνει στον ύπνο το φορέα διαχείρισης, που σε άλλη περίπτωση θα είχε κλείσει το φαράγγι για λόγους ασφαλείας. Σήμερα δεν υπήρχε πρόνοια ανακλήση, διότι δεν είχε προβλεφθεί η βροχόπτωση. Όχι ότι ήταν εντονή, αλλά το φαράγγι το διαχειρίζεται ο ΦΠΚΑ και με βάση τις οδηγίες από την πολιτική προστασία το κλείνει ανάλογα με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν δεν υπήρχε πρόνοια βροχής, γιατί αν υπήρχε δηλαδή εικόνα για την βροχή, θα είχε κλείσει το φαράγγι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΗΠΕΚΑ, το φαράγγι τώρα κλείνει επάοριστον. Το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους σε όσο του πραγματοποιηθεί η αυτοψία από εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και από ομάδα γεωλόγων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.